Η κορυφαία διεθνής διοργάνωση κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης, το Ocean Man, επέστρεψε με μεγαλύτερη ορμή και αισιοδοξία για την επόμενη μέρα, σηματοδοτώντας την ανατολή μιας νέας εποχής. Κατερίνα Θωματάκη, η πρώτη γυναίκα που ολοκληρώνει τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων. Σε ένα επιτυχημένο διήμερο στο πανέμορφο Ήτειλο, το Ocean Man Greece προετοιμάστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να υποδεχθεί περισσότερους από 600 αθλητές από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, που έδωσαν δυναμικό παρόν στη διοργάνωση, αποδεικνύοντας το διεθνή της χαρακτήρα. Άλλη μια χρονιά η παγκόσμια διοργάνωση Ocean Man πραγματοποιείται στο Ήτειλο στη Μάνη. Φέτος φιλοξενήσαμε βάσει των πρωτοκόλων 600 αθλητές από 35 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι κολύμπησαν τρεις αποστάσεις, 2, 5 και 10 χιλιόμετρα, και είχαμε και έναν παιδικό αγώνα για τους συνοδούς των οικογενειών, 500 μέτρα, που πραγματοποιήθηκαν εχθές σε αυτές τις διοργάνωσεις. Ως κυβέρνηση στηρίζουμε το Ocean Race, μια διοργάνωση που για πέμπτη φορά έχουμε στο λιμένι της Πελοποννήσου. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι τόσο για το οικονομικό και τουριστικό αποτύπωμα που διοργανώσεις ως αυτές έχουν και στην τοπική αλλά εν γέννη κοινωνία και οικονομία, για το αθλητικό αποτύπωμα και το επαγωνίζεστε και βέβαια για το κοινωνικό. Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά με την κυρία Μιχαλίδου. Πολλά όμως και σημαντικά και τα κοινωνικά μηνύματα. Το μότο για φέτος ήταν «Κολυμπάμε για τον αυτισμό», μιας και ο Διεθνής Αγώνας Κολύμβησης Ανοιχτής Θαλάσσης αφιερώθηκε στην ευαισθητοποίηση και την αποδοχή του αυτισμού. Ξεχωριστά τα μηνύματα και από την Υφυπουργό Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Ως Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χαιρετίζω την προσπάθεια αυτή, η οποία φέτος είναι αφιερωμένη στους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο φάσμα του αυτισμού, σε αυτούς και τις οικογένειές τους. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για μια αναπηρία, μια διαταραχή σαν αυτή, η οποία ακόμα και αν είναι πολύ ορατή εντός της οικογένειας, παραμένει κοινωνικά αόρατη. Οπότε ενημερώνουμε, ευαισθητοποιούμε, αποδεχόμαστε, γινόμαστε όλοι κομμάτι του ίδιου παζλ και έτσι έχουμε τους συμπολίτες μας στο φάσμα του αυτισμού και τις οικογένειές τους με μια καλύτερη καθημερινότητα και ως πολιτεία φροντίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη διευκολύνουμε. Φέτος η διοργάνωση έχει εξαιρετική ευαισθητοποίηση και προσπαθούμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση στα θέματα του αυτισμού και όλοι μας κολυμπάμε με ένα σύνθημα «Κολύμπη για τον αυτισμό, swim for autism». Ο Δημήτρης Μάρκος είναι ένας από τους ambassador της φετινής διοργάνωσης, με τον νεαρό Έλληνα αθλητή να πιάνει το όριο και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πριν από περίπου ένα μήνα πιάσα το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. 10 χιλιόμετρα, όσο ανυπομονώ και τώρα έχω ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία μου για τους Ολυμπιακούς. Εδώ το Ocean Man είναι μια εξαιρετική διοργάνωση που έχω έρθει να... Γιατί με αυτό το οποίο πραγματικά αλλάζουν οι παραστάσεις και γεμίζω ενέργεια για την προετοιμασία μου. Συγχαρητήρια σε όλους που αγωνίστηκαν. Το Ocean Man Greece περιέλαμβανε τρεις διαφορετικές αποστάσεις, 2, 5 και 10 χιλιόμετρων, και άλλες πολλές εκπλήξεις που είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν αθλητές και αθλητήριες από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Φυσικά έντονο και το αγωνιστικό ενδιαφέρον. Η καλύτερη διοργάνωση που γίνεται Open Water στην Ελλάδα. Έχει πολύ καλή διαδρομή, πολύ καλή σήμανση, δεν χάνεσαι. Συγχαρητήρια στους εθελοντές και στα παιδιά που είναι στη διοργάνωση. Και μακάρι να γίνεται κάθε χρόνο, τώρα που τελειώσει και η πανδημία, να έρχεται και περισσότερος κόσμος. Είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχω σε αυτή τη διοργάνωση. Εντάξει, το μέρος είναι καταπληκτικό. Οι διοργανωτές εξαιρετικοί, εθελοντές. Δεν έχουμε λόγια. Είναι αυτό που ψάχνουμε και αυτό που περιμένουμε όλοι από έναν αγώνα. Αυτό το μέρος είναι ένα εξαιρετικό μέρος για τους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης. Δηλαδή τα περιέχει όλα. Περιέχει τοπία, περιέχει. Είναι τα πιο καθαρά νερά που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Πραγματικά τα έχει όλα αυτός ο αγώνας, δεν μπορώ να το περιγράψω. Μπορώ να πω, είναι το μέρος είναι υπέροχο, ο αγώνας ήταν πολύ ωραίος. Πέφτω πρώτη φορά σε 5 χιλιόμετρα σε τόσο μεγάλο αγώνα. Ξεκίνησα πρόσφατα να κολυμπάω σε μεγάλες αποστάσεις, πριν να φανταστείτε έκανα πόλο. Δηλαδή, αν μου λέγατε, ας πούμε, πριν από 2 χρόνια ότι σήμερα θα είμαι εδώ και θα κολυμπάω, ούτε που θα το πίστευα. Τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενη. The area itself is just beautiful. I mean, I've never been to an area with water as clear as it is. Almost looks like you're in a bowl with the mountains surrounding. So, I mean, it's a beautiful area for the event itself. And the event itself is just phenomenal. I mean, bringing swimmers from all over the place internationally. I mean, 30 plus countries, it's a beautiful thing.
Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι βοήθησαν με το δικό τους λιθαράκι στο να εξελιχθεί η φετινή διοργάνωση. Μια διοργάνωση η οποία προσθέτει και στο τουριστικό αντικείμενο. Είμαστε σε μια υπέροχη εκδήλωση του Oseman Greece. Πραγματικά είναι απίστευτη εκδήλωση. Αγώνας ανοιχτής χαλάσσης, διών, 2, 5 και 10 χιλιόμετρων. Ξεκινάμε πλέον με αθλητικές εκδηλώσεις που τόσο μας λείψανε αυτά τα χρόνια της πανδημίας. Το γραφείο μας είναι κοντά, είναι ως επίσημος συνεργάτης του Oseman και όλα πήγαν καλά. Πολύ καλοί αγώνες, ευχαριστημένοι όλοι, οι ξένοι επισκέπτες επίσης ευχαριστημένοι και του χρόνου να είμαστε καλά με ακόμα περισσότερες παρουσίες. Συγχαρητήρια για την άψογη διοργάνωση. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει όλες τις πολύ σημαντικές αθλητικές οργανώσεις που αναδεικνύουν τις ομορφιές της περιοχής μας, όπως είναι εδώ στην υπέροχη Μάνη.